αυτού καθώς έκαμνε πρώτερον. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι συνήχθησαν και έβρικαν τον Δανιήλ κάμνοντα αίτησιν και οικευτεύοντα ενώπιον του Θεού αυτού. Όθεν προσελθόντες, ελάλησαν έμπροσθεν του βασιλέως περί της βασιλικής απαγορεύσεως, λέγοντες «Δεν υπέγραψας απόφασιν, πάω ότι πάσα άνθρωπος ως της κάμνει αίτησιν παρ' οποιουδήποτε Θεού ή ανθρώπου έως 30 ημερών, εκτός παρασού βασιλεύ θέλει ρηφθεί στον λάκο των Λεόντων». Ο βασιλεύς απεκρίθηκε, είπε «Αληθινός είναι ο λόγος κατά των νόμων των Μίδων και Περσών ως της δεν ακυρούται». Τότε απεκρίθησαν και είπαν έμπροσθεν του βασιλέως. Ο Δανιήλ εκείνος, ο εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα, δεν σε σέβεται βασιλεύ, ουδέ την απόφαση την οποία υπέγραψας, αλλά κάμνη την δέησιν αυτού τρεις της ημέρας. Τότε ο βασιλεύς, ως ήκουσε τους λόγους, ελυπήθη πολύ επ' αυτό και φρόντιζε εγκαρδίως περί του Δανιήλ να ελευθερώσει αυτόν και ηγονίζεται μέχρι της δύσεως του ηλίου δια να λυτρώσει αυτόν. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι συνήχθησαν εις τον βασιλέα και είπαν προς αυτόν «Έξευρε βασιλεύ ότι ο νόμος των Μίδων και Περσών είναι ουδεμία απαγόρευση ούτε διαταγή την οποία ο βασιλεύς κάμει να ακυρούται». Τότε ο βασιλεύς προσέταξε και έφεραν τον Δανιήλ και έλειψαν αυτόν εις τον λάκον των Λεόντων. Ελάλησε δε ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ «Ο Θεός σου, τον οποίον εσύ λατρεύεις ακαταπαύστος, αυτός θέλει σε ελευθερώσει». Και εφέρθη εις λίθος και επετέθη επί το στόμα του λάκου και ο βασιλεύς εσφράγισεν αυτόν δια της ιδίας αυτού σφραγίδας και δια της σφραγίδος των μεγιστάνων αυτού δια να μην αλλοιωθεί μηδέν περί του Δανιήλ. Τότε ο βασιλεύς πήγεν εις το παλάτιον αυτού και διενυκτέρευσε νηστικός και δεν εφέρθησαν έμπροσθεν αυτού όργανα μουσικά και ο ύπνος αυτού έφυγεν από αυτού. Εξηγέρθη δε ο βασιλεύς πολλά ενωρίς το πρωί και πήγε με τα σπουδής εις τον λάκο των Λεόντων. Και ότε ήλθεν εις τον λάκο, εφώνησε με τα φωνής κλαφθμηράς προς τον Δανιήλ. Και λάλησεν ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ, «Δανιήλ, δούλε του Θεού του ζώντος, ο Θεός σου, τον οποίον εσύ λατρεύεις ακαταπαύστος, η δυνήθη να σε ελευθερώσει εκ των Λεόντων». Τότε ελάλησεν ο Δανιήλ προς τον βασιλέα, «Βασιλεύ, ζήθεις τον αιώνα, ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελον αυτού και έφραξε τα στόματα των Λεόντων και δεν με έβλαψαν διότι αθωώτης ευρέθη εν εμή ενώπιον αυτού και έτι ενώπιον σου βασιλεύ πτέσμα δεν έπραξα». Τότε ο βασιλεύς μεγάλωσε χάρη επ' αυτό και προσέταξε να αναβιβάσωση τον Δανιήλ εκ του λάκου και ανεβιβάστη ο Δανιήλ εκ του λάκου και ουδεμία βλάβη ευρέθη εν αυτό διότι είχε πίστην εις τον Θεόν αυτού. Τότε ο βασιλεύς προσέταξε και έφεραν τους ανθρώπους εκείνους ήτινες διέβαλον τον Δανιήλ και έριψαν εις τον λάκο των Λεόντων αυτούς τα τέκνα αυτών και τας γυναίκας αυτών και πριν φθάσωση εις το βάθος του λάκου οι λέοντες συνήρπασαν αυτούς και κατεσυνέτριψαν πάντα τα οστά αυτών. Τότε έγραψε Δαρίος ο βασιλεύς προς πάντα στους λαούς έθνη και γλώσσα στους κατοικούντας επί πάσης της γης. Η ειρήνη ας πληθυνθεί εις εσάς. Διαταγή εξεδόθη παρεμού εν όλο το κράτη της βασιλείας μου να τρέμωσει οι άνθρωποι και να φοβόνται ενώπιον του Θεού του Δανιήλ. Διότι αυτός είναι Θεός ζών και διαμένων εις τον αιώνα και η βασιλεία αυτού δεν θέλει φθαρή και η εξουσία αυτού θέλει είστε μέχρι τέλους. Αυτός ο ελευθερωτής και σωτήρ και ποιον σημεία και τεράστια εν το ουρανό και επί της γης ως της ελευθέρωσε τον Δανιήλ εκ της δυνάμεως των Λεόντων. Και ευημέρισεν αυτός ο Δανιήλ εν τη βασιλεία του Δαρίου και εν τη βασιλεία Κύρου του Πέρσου. Αμήν. Βασιλιάς στην Βαβυλώνα ήταν ο Βαλτάσαρ, ο εγγονός του Ναβουγοδονόσορα, όπου με μεγάλη ασέβεια συμπεριφέρθηκε ενώπιον του Θεού, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων, καθώς χωρίς κανένα λόγο, θέλοντας μόνο και μόνο να ονειδήσει το Θεό και δεν είναι παράξενο αυτό και μάλιστα είναι σύνηθες να θέλουν οι άνθρωποι να ονειδήσουν τον Θεό, να ονειδίζουν το Θεό. Δεν είναι παράξενο, σύνηθες. Χωρίς κανένα λόγο λοιπόν διέταξε την ημέρα της γιορτής και του πανηγυριού που είχε ο ίδιος προκαλέσει αμαρτίας και ασωτίας με γυναίκες και παλακές και μάλιστα την ημέρα που εκείνη την ημέρα δεν ήταν παρούσα και η βασίλισσα, η οποία πρέπει να ήταν η μητέρα του και ήταν η μόνη ίσως
η μόνη τέλος πάντων που μας αποκαλύπτει η Γραφή, ότι δεν βρισκόταν και δεν συμμετείχε σε αυτή την ταλαιπωρία της, ή μάλλον τη διασκέδαση της ασωτείας και της αμαρτίας. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, όπως θυμόμαστε από την περασμένη Πέμπτη, ένα χέρι έγραψε στον ουρανό «Μενέ μενέ θεκέλο φαρσίν», που σημαίνει ότι ο Κύριος εμέτρησε τη βασιλεία σου, την ετελείωσε, ζυγίστηκε στην πλάστικα, βρέθηκε σε λυπής και η βασιλεία σου τώρα εδόθη στους Μίδας και στους Μίδους και στους Πέρσας, και πράγματι εκείνη την ημέρα ο Βαλτάσαρ εθανατώθη. Μεγάλη καταστροφή έγινε στη Βαβυλώνα, όμως ενώ όλοι οι Βαβυλώνοι βρέθηκαν σε ταλαιπωρία και σε αιχμαλωσία, ένας άνθρωπος διέφερε. Σε έναν άνθρωπο έγινε εξαίρεση. Και αυτός ο άνθρωπος, αδελφοί αγαπητοί, δεν ήταν άλλος από τον Δανιήλ. Ένας άνθρωπος που αγαπάει το Θεό, που μένει πιστός στο Θεό, έχουν περάσει τα χρόνια τώρα πια, είναι γέροντας, αλλά μένει πάλι στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός τον αγαπάει και μάλιστα τον αποκαλεί, όπως θα δούμε σε μετέπειτα μαθήματα, Δανιήλ, σφόδρα αγαπητέ. Τον Δανιήλ λοιπόν τον διέκρινε ο Δαρίος, το πώς, δεν μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού και δεν χρειάζεται και να μας εξηγήσει, γι' αυτό δεν μας εξηγεί, γιατί όταν ο Θεός θέλει να υψώσει έναν άνθρωπο είναι εύκολο για αυτόν. Κανένας δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Όταν χρησιμοποιεί έναν άνθρωπο, κάνει διάκριση ο Θεός. Όταν ένας άνθρωπος εργάζεται το έργο του Θεού και έχει αποστολή, ο Θεός κάνει διάκριση σε αυτόν. Όταν ένας άνθρωπος έχει αφιερωμένη τη ζωή του στον Κύριο, ο Θεός κάνει διάκριση σε αυτόν. Και αυτό δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, σε μερικούς, είναι σε όλους τους ανθρώπους που αποφασίζουν να μένουν στην παρουσία του Θεού. Μα σε όλους τους ανθρώπους που αποφασίζουν να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Κύριο, να αφιερώσουν την καρδιά τους στο Λόγο του Θεού και με πίστη να περπατάνε, με πίστη να περπατάνε στο θέλημα του Θεού. Και έτσι ο Δανιήλ βρέθηκε στο παλάτι του Δαρίου. Και όχι μόνο βρέθηκε στο παλάτι του Δαρίου, αλλά αμέσως διεκρίθη ότι το Πνεύμα του Θεού ήταν επάνω του και ο Δαρίος αμέσως έδειξε εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Και αυτό γίνεται μόνο με συστάσεις από το Θεό, αδερφοί. Μόνο ο Θεός μπορεί να σε συστήσει και ο άλλος να σε εμπιστευθεί. Μόνο ο Θεός μπορεί να σε παρουσιάσει και ο άλλος να σε δεχτεί. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, θέλουμε, η αλήθεια είναι αυτή, θέλουμε να μας συστήνει ο Θεός. Και σε όλες βέβαια τις λεπτομέρειες της ζωής μας, αλλά και σε κάθε γεγονός. Εάν ο Θεός δεν σε συστήσει, αδελφοί, στα μάτια του άντρα σου, αν ο Θεός δεν σε συστήσει, αδελφέ, στα μάτια της γυναίκας σου, αν ο Θεός δεν μας συστήσει στα μάτια των παιδιών μας, εάν ο Θεός δεν μας συστήσει στα μάτια των γονιών μας, δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει ενότης, δεν υπάρχει ευλογία και εν τέλει δεν υπάρχει δόξα του Θεού. Είναι ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός να μας συστήνει. Και ξέρετε, δεν είναι δύσκολο, αντιθέσουντος είναι πάρα πολύ εύκολο, αν ξέρεις τους λόγους και για ποιο λόγο καλύτερα ο Θεός θα σε συστήσει και θα σε υψώσει. Η Γραφή λέει «Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη». «Τον ταπεινό ο Θεός τον συστήνει». «Τον ταπεινό ο Θεός τον υψώνει». «Τον ταπεινό ο Θεός θα τον υψώσει». Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είναι βέβαιον. Και βέβαια δεν είναι εύκολο πάντοτε να είμαστε ταπεινοί, δεν είναι εύκολο πάντοτε να είμαστε έτσι όπως μας θέλει ο Θεός, δεν είναι εύκολο, αντιθέτως είναι δύσκολο, αντιθέτως είναι πάρα πολύ δύσκολο, ανθρωπίνως αδύνατον, ανθρωπίνως αδύνατον να περπατάς έτσι και εκεί που σε θέλει ο Θεός. Αλλά αγαπημένα μου αδέλφια, ιδίως στην Καινή Διαθήκη,
Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη και ο Δανιήλ ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο ο Θεός τον σύστησε εν τέλει, ότι με τη δική του δικαιοσύνη αυτός μαζί με τον Ιώβ και τον Νόε, οι μόνοι άνθρωποι σε όλη την οικουμένη που θα μπορούσαν να σωθούν. Οι μόνοι άνθρωποι στην οικουμένη, οι μόνοι άνθρωποι στην ανθρωπότητα. Και ευχαριστούμε το Θεό για τα ωραία αυτά παραδείγματα, αλλά πιο πολύ ευχαριστούμε το Θεό, αγαπημένα μου αδέλφια, γιατί σήμερα εμείς έχουμε την ευκαιρία να μας συστήνει ο Θεός να εξασφαλίζεται η σωτηρία μας μόνο με τη χάρη του Χριστού. Η χάρη του Χριστού είναι αυτή, αδελφοί μου, που θα σε συστήσει, αδελφέ μου, που θα σε συστήσει και όλους μας θα μας συστήσει στα μάτια των ανθρώπων. Μόνο η χάρη του Θεού, μόνο η παρουσία του Θεού, μόνο στην ταπείνωση, στην πίστη και στην αγάπη. Αυτά είναι τα ωραία χαρακτηριστικά που αρέσουν στο Θεό. Όπως ήταν ο εκατόνταρχος που ο Θεός τον σύστησε όχι μόνο στα μάτια του Ιησού Χριστού, ο Θεός τον σύστησε στα μάτια όλων των ανθρώπων και μάλιστα όλων των χριστιανών από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα και πάντοτε. Τον σύστησε ο Χριστός. Τον σύστησε αν και εθνικό, τον σύστησε αν και εκατόνταρχο, τον σύστησε σαν πολύ ευλογημένο άνθρωπο που προκάλεσε μάλιστα το σεβασμό και το θαυμασμό του Χριστού. Όταν εξεζήτησε τη θεραπεία του δούλου του, του δούλου του. Ο δούλος τότε ήταν τελείως ασήμαντο πρόσωπο, πολλές φορές μάλιστα το λέγανε και πράγμα οι Ρωμαίοι. Ο δούλος ήταν πράγμα. Ήταν ένα σκεύος μέσα σε ένα σπίτι. Όμως αυτός ο άνθρωπος αγάπησε αυτόν τον δούλο και όταν εξεζήτησε από τον Ιησού Χριστό τη θεραπεία αμέσως βρήκε ανταπόκριση, αλλά δεν προκάλεσε αυτό το σεβασμό του Χριστού και το θαυμασμό του Χριστού. Δεν προκαλεί το θαυμασμό του Χριστού η εξήτησή σου. Αυτό προκαλεί τα σπλάχνα του Χριστού και την απάντηση που θα σου δώσει. Το θαυμασμό του Χριστού θα προκαλέσει η ταπείνωσή σου, η πίστη σου και η αγάπη. Αυτά τα τρία μαζί φέρνουν το Θεό μπροστά σε μια πραγματικότητα ιδιαίτερη για τους ανθρώπους. Όπως παραδείγματος χάρη ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία τόσο πολύ αγαπούσε τον Χριστό που πεθαμένο ήθελε οπωσδήποτε να βρει το σώμα του, να το αλείψει και να το θάψει. Και προκάλεσε το θαυμασμό του Χριστού, ώστε ενώ δεν ήταν η ώρα και ενώ έκλαιγε και ζητούσε δεξιά και αριστερά να βρει το σώμα του Κυρίου της, παρόλο που δεν είχε εννοήσει την Ανάσταση, ο Ιησούς Χριστός την επισκέφθηκε και της αποκάλυψε τον εαυτό του ανεστημένο και είναι, αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος ο πρώτος που γνώρισε Ιησού Χριστόν ανεστημένο. Να το πω πιο καλά, είναι ο άνθρωπος που πρώτος αναγεννήθηκε με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Είναι ιδιαίτερη τιμή και πολλές φορές σκέφτομαι ποιος θα είναι άραγε ο τελευταίος που θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ο πρώτος και ο τελευταίος. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πρώτος και ο τελευταίος, σημασία έχει να είμαστε μέσα. Αλληλούια. Ευχαριστούμε το Θεό. Ένας άνθρωπος λοιπόν τέτοιος, όχι τώρα με τη χάρη του Χριστού, αλλά με την δική του, με το δικό του αγιασμό και την δική του αφιέρωση, ο αδελφός μας ο Δανιήλ, με την πίστη που είχε, με την ταπείνωση που είχε, με την αφιέρωση που είχε προς το Θεό, ο αδελφός μας ο Δανιήλ προκάλεσε τον θαυμασμό του Θεού και τον θαυμασμό του Δαρίου. Δεν ήταν εύκολο ένας δούλος να φτάσει στο παλάτι του βασιλιά, αλλά έφτασε. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, παντού μπορούμε να φτάσουμε αν βρούμε χάρη από τον Χριστό. Παντού. Δεν υπάρχει κάτι αδύνατον στο χριστιανό που βρίσκει χάρη από το Θεό. Ο Δάριος λοιπόν και τον ύψωσε, γιατί ο Θεός τον σύστησε στα μάτια του, και τον αγάπησε και τον εμπιστεύθηκε. Πιο σωστά να το πω. Και τον ύψωσε και τον εμπιστεύθηκε, αλλά και τον αγάπησε σαν φίλο του. Έτσι ώστε όταν έβαλε 120 σατράπες σε όλη την αυτοκρατορία του, όρισε και τρεις προέδρους που να διοικούν τους 120 σατράπες και ανάμεσα από τους προέδρους
πρόεδρο έβαλε το Δανίηλ. Είναι απίστευτο, γιατί 2 χρόνια βασίλευσε ο Δαρίος. Πώς πρόλαβαν και έγιναν όλα αυτά. Μέσα σε λίγο καιρό, μέσα σε 2 χρόνια, και ο Θεός ύψωσε και σύστησε και ύψωσε τόσο πολύ το Δανίηλ. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί αγαπητοί, για τις ενέργειές Του και για τη χάρη που κάνει στη ζωή μας. Συνευλογημένο το όνομά Του πάντοτε. Όμως, η ζωή του χριστιανού δεν είναι χωρίς προβλήματα και ιδιαιτέρως δεν είναι χωρίς επιθέσεις. Υπάρχει ο εχθρός που είναι παμπώνυρος και χρησιμοποιεί πάρα πολλούς τρόπους για να γκρεμίσει, να καταστρέψει αυτό που ο Θεός έχει κάνει. Ο Θεός έχει ψώσει το Δανίηλ. Ο διάβολος θέλει να τον καταστρέψει το Δανίηλ. Και χρησιμοποιεί, αδερφοί αγαπητοί, και να το προσέξουμε αυτό, 2 κατηγορίες ανθρώπων, πονηρούς και παραλόγους ανθρώπους. Πονηρούς και παράλογους ανθρώπους. Όταν ξεκίνησε ο Δανιήλ την υπηρεσία του εκεί στην αυλή του Ναβουγοδονόσορα, χρησιμοποίησε παραλογισμό του Ναβουγοδονόσορα όταν ζήτησε από όλους και από τον Δανιήλ να του πούνε το ενύπνιο που είδε και ξέχασε και την ερμηνεία του. Όμως μέσα από αυτόν τον παραλογισμό, και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να το προσέξουμε τώρα, είναι ένα ωραίο θέμα, είναι ένα γεγονός που μπορεί ο Θεός να το χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Ο παράλογος άνθρωπος θα σε φέρει σε αδιέξοδο. Όπως έφερε ο Ναβουγοδονόσος σε αδιέξοδο όλους τους μάγους, σοφούς και παϊδούς και το Δανίηλ. Ο Θεός όμως, αν τον εξητήσεις, το αδιέξοδο όχι μόνο θα τον γκρεμίσει και θα ανοίξει ένα δρόμο, αλλά λεωφόρο θα ανοίξει. Μέσα, λέει, στην έρημο φτιάχνει κήπους ποτιζόμενους. Το όρος το κάνει πεδιάδα. Τα πάντα μπορεί να κάνει ο Θεός. Αρκεί ο άνθρωπος να είναι πιστός στο λόγο του τον Άγιο και να παραμένει πιστός. Όχι να είναι πιστός όταν υπάρχουν ευκολίες, αλλά να είναι πιστός και στις ευκολίες και στις δυσκολίες και στα αδιέξοδα. Πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί, αυτό. Χρησιμοποιεί, είπαμε, ο Θεός παραλόγους ανθρώπους, αλλά χρησιμοποιεί και πονηρούς ανθρώπους. Και ο πονηρός άνθρωπος μπορεί να σε φέρει σε αδιέξοδο. Και οι δυο αυτοί διοικούνται, και οι δυο αυτές κατηγορίες διοικούνται από τα πνεύματα της πονηρίας. Και τώρα, αδελφοί αγαπητοί, να το προσέξουμε. Εάν τα πνεύματα της πονηρίας οδηγούν τους ανθρώπους σε παραλογισμούς και σε πονηριές, πρόσεξε εσύ, εγώ, μην τυχόν ζητάμε πράγματα παράλογα, να γνωρίσουμε ότι δεν είναι από το Θεό. Μην αφήνουμε πονηρές σκέψεις να δημιουργούνται και πανουργίες και δολοπλοκίες, γιατί δεν είναι από το Θεό αυτές οι σκέψεις. Ο χριστιανός είναι ευθύς, είναι ειλικρινής, είναι καθαρός, και στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Είναι άνθρωπος που τα πάντα είναι φανερά στη ζωή του. Δεν κρύβεται, δεν έχει έργα σκότους, δεν κρύβεται στο σκοτάδι, αλλά το ναι είναι ναι, η αλήθεια του είναι αλήθεια, το λάθος σου, γιατί λάθη θα κάνουμε, είναι λάθη, δεν θα προσπαθήσουμε πονηριές να τα διαμορφώσουμε και να τα καλύψουμε και να τα εμφανίσουμε καλά. Τα λάθη είναι λάθη, η αδυναμία μας είναι αδυναμία μας, ό,τι είναι στη ζωή μας αυτό είναι. Λάθος έκανα, λάθος έκανα. Αμαρτία έκανα, αμαρτία έκανα, έπεσα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Με ευθύτητα, με ειλικρίνεια, με καθαρότητα ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, για να βρίσκει χάρη από το Θεό και να τον ευλογεί ο Θεός. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, από τις παγίδες του διαβόλου είναι, όπως λέει η Γραφή, τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Δηλαδή να σου δώσει την σκέψη της πονηριάς,
Θυμηθείτε την Ανανία και τη Σαφύρα που μπήκε μέσα στην εκκλησία, αναγεννήθηκαν, έγιναν άνθρωποι του Θεού και έβλεπαν τους ανθρώπους όλους να πουλάνε τα υπάρχοντά τους και να τα φέρνουν στα πόδια των Αποστόλων για τους ενδεείς της εκκλησίας. Και έκαναν την εξής σκέψη: καλό είναι να τα πουλήσουμε κι εμείς, αλλά να μην δώσουμε όλα τα χρήματα. Και αυτό δεν άρεσε στο Θεό. Μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι εψεύστησε στο Πνεύμα του Άγιο. Δικά σου δεν ήτανε? Γιατί είπες ότι όλα τα έδωσες? Κοιτάξτε, θα λέγε κανείς ότι δεν είναι και πολύ σημαντικό. Όμως στον Ηλί ο Θεός λέει, ο Ηλί μάλλον στα παιδιά του λέει, αν αμαρτήσεις ενώπιον των ανθρώπων θα υπάρξει θυσία, θα υπάρξει προσευχή και θα καθαριστείς. Αλλά αν αμαρτήσεις ενώπιον του Θεού, πώς θα καθαριστείς? Και τότε δεν μπορούσανε. Σήμερα βέβαια υπάρχει το αίμα του Χριστού που μπορούμε. Αλλά όμως η αμαρτία ενώπιον του Θεού είναι σοβαρότατο πράγμα. Δηλαδή το να σου πω ψέματα εσένα δεν είναι καλό, αλλά να σου πω ψέματα για τα πράγματα του Θεού, ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να ψευστείς εις το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, σήμερα με πολύ φόβο να μετανοήσουμε για όλα. Είναι καιρός ευπρόσδεκτος, είναι η μέρα σωτηρίας και να πούμε: Χριστέ μου, ό,τι έχω κάνει που ήταν παραλογισμός ή πονηριά, σε παρακαλώ μετανοώ, συγχώρεσέ με και πλύνουμε το αίμα του Χριστού. Γιατί δεν εξεύρουμε πότε έρχεται ο Κύριος και είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο δεν τον ελέγχει. Και καλώς μας ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο. Και καλό μας γίνεται όταν μας ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά καλύτερο θα είναι, ελεγχόμενοι από του Πνεύματος του Αγίου, τώρα να μετανοήσουμε, τώρα αυτή τη στιγμή. Και να πούμε από μέσα μας όλοι: συγχώρεσέ μας Κύριε, συγχώρεσέ μας. Δεν είναι καλό να ζητάω παράλογα πράγματα γενόμενος παράλογος, και δεν είναι καθόλου καλό να κάνω πονηρά πράγματα, πονηριές εξυπνάδες, γινόμενος πονηρός ενώπιον του Θεού. Γιατί αυτές οι ενέργειες είναι ενέργειες απίστων, είναι ενέργειες που δεν αρέσουν καθόλου στο Θεό και είναι ενέργειες που είναι προσπάθειες με αποτέλεσμα θετικό των πνευμάτων της πονηρίας. Ο Θεός να μας φυλάει από εδώ και στο εξής και ο Θεός να μας συγχωρήσει από εδώ μέχρι σήμερα, από τότε μέχρι σήμερα. Να λοιπόν οι πονηροί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να γκρεμίσουν αυτόν τον οποίον ο Θεός ύψωσε. Θέλουν να καταστρέψουν αυτόν τον οποίον ο Θεός ευλόγησε. Και είναι εύκολο αδερφοί. Μόνο μία πιθανότητα υπάρχει να γλιτώσεις. Και αυτά θα ξεκινήσουμε από εκεί. Οι πονηριές που μπορούν να ανέβουν στις καρδιές των ανθρώπων και είναι κατευθυνόμενες από τον διάβολο είναι τρομακτικές. Παγίδες που δεν μπορείς να γλιτώσεις. Σας θυμίσω μία παγίδα. Ο Μωυσής είπε αιτιάφτε να λιθοβολώνται. Όταν έφεραν μπροστά στον Χριστό τη συλληφθήσα επιμηχεία, επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Εσύ τι λες? Να, μια παγίδα τρομακτική. Άλλη παγίδα, είσαι πολύ καλός, είσαι διδάσκαλος, έχεις κάνει τόσα πράγματα, παρακυρίου είσαι, να δίδουμε το δίδραχμο στον Κέσσαρα ή το δίνουμε? Πονηριές που δεν υπάρχουν λύση, δεν μπορείς να τις αντιμετωπίσεις αυτές τις πονηριές. Γιατί στη μοιχευωμένη, αν έλεγε λιθοβολήστε, τι θα έλεγε? Που είναι η αγάπη που μας λες? Αν έλεγε μην την λιθοβολείτε, είσαι αντίθετος με τον νόμο, θα τον λιθοβολούσανε. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό αδερφοί και αγαπητοί, γιατί σε αυτές τις δυσκολίες ο άνθρωπος ο πιστός, που παραμένει πιστός και δεν προσπαθεί με τη δική του σοφία και ξυπνάδα να γλιτώσει, αλλά περιμένει τη σοφία του Θεού και τη δύναμη του Θεού, αυτός γλιτώνει.
Και μάλιστα με ιδιαίτερη προσοχή, δεν γλιτώνει πριν τη δοκιμασία, συνήθως σώζεται μετά τη δοκιμασία. Και ας το δούμε αυτό. Τι θα βρούμε εναντίον του Δανιήλ και η πονηριά για να τον κατηγορήσουμε? Έψαξα να δεν βρήκαν τίποτα. Άγιος άνθρωπος ο Δανιήλ. Πιστός άνθρωπος ο Δανιήλ. Ευλογημένος άνθρωπος ο Δανιήλ. Ξέρεις τι θα πει να σου ψάχνει ο διάβολος να σου βρει ελάττωμα και αμαρτία για να σε κατηγορήσει και να μην σου βρίσκει? Πω 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 πω, και σε μένα ισχύει αυτό και σε σένα ισχύει αυτό, γιατί πλαινόμαστε με το αίμα του Χριστού. Όχι γιατί έχουμε τον αγιασμό του Δανιήλ, γιατί αυτή τη στιγμή λέμε συγχώρεσέ μας και όσο και να ψάξεις δεν θα βρει τίποτα. Γιατί τις αμαρτίες μου, τις αμαρτίες σου, τις παίρνει τώρα ο Χριστός και τις πετάει μέσα στα βάθη της θαλάσσης. Και έρχεται ο διάβολος να με κατηγορήσει και παίρνει μπροστά ο Χριστός και λέει εγώ πήρα τις αμαρτίες του. Εγώ πλήρωσα για τις αμαρτίες του. Και αν μπορεί ας τον κατηγορήσει τον Χριστό. Αλληλούια. Αν λέει εγώ είμαι ο δικαιώνων, ποιος είναι, ποιος μπορεί να είναι αυτός που σας κατηγορεί? Ποιος είναι αυτός που σας εγκαλεί? Αν εγώ σας δικαιώνω. Αλληλούια. Έχουμε πολύ χαρά αδερφοί, γιατί είμαστε δικαιωμένοι του Χριστού. Μας δικαίωσε ο Χριστός από τις πολλές μας αμαρτίες που κάναμε, που κάνουμε και που θα κάνουμε και στο μέλλον. Αλληλούια. Μας δικαίωσε ο ίδιος ο Χριστός με το αίμα του το Άγιο. Γι' αυτό αδερφέ αγαπητέ, μη φοβάσαι για την αμαρτία σου, να φοβάσαι για την καρδιά σου. Μη φοβάσαι για την αμαρτία που έκανες, να φοβάσαι για την καρδιά σου πώς σε οδηγεί. Γι' αυτό και ο Θεός ο Χριστός, το Λόγος του Θεού, τι λέει? Την καρδιά σου δώσ' μου. Δεν λέει δώσ' μου τις αμαρτίες σου, αν και το λέει και αυτό. Δεν του λέει, δεν σου λέει δώσ' μου τα υπάρχοντά σου, δώσ' μου την καρδιά σου, δώσ' μου. Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, και εκ της καρδίας μας προέρχονται πάσε εκβάσεις της ζωής μας. Δεν βρήκαν τίποτα στο Δανιήλ. Και τότε ενήργησαν, διελογίστησαν, εσκέφθησαν με μεγάλη πονηριά, σατανική πονηριά. Το βρήκαμε τι θα κάνουμε. Αυτός είναι πιστός. Θα βρούμε λοιπόν παράπτωμα πάνω στην πίστη του. Και βέβαια δεν μπορούν να βρουν εύκολα παράπτωμα, εκτός και αν δοθεί διαταγή να μην υποτάσσεται, να μην υποταχθεί ο Δανιήλ στο θέλημα του Θεού. Γιατί αδελφοί αγαπητοί, να σας πω κάτι, ο Θεός εμπιστεύεται το Δανιήλ ότι θα είναι πιστός και το επιτρέπει. Ο Θεός εμπιστεύεται το Δανιήλ και αφήνει τους άλλους να τον πειράξουν, αλλά κατά περίεργον τρόπο και ο διάβολος τον εμπιστεύεται. Δηλαδή ότι δεν θα κάνει πονηριά και αυτό και θα τον πιάσουμε. Αλληλούια. Όλοι τον εμπιστεύονται, καθένας όμως από τη δική του τη μεριά. Και αυτοί τον εμπιστεύονται, οι πονηροί άνθρωποι. Έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Μα αυτός είναι τόσο χαζός που θα κάνει συνέχεια το θέλημα του Θεού. Δεν θα κάνει κανένα ψεματάκι εκεί, είμαι βέβαιος. Γι' αυτό θα την πατήσει. Αν δεν θα την πατήσει, ο άνθρωπος αδερφή αγαπητή που περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, είναι ο Θεός μαζί του. Αλληλούια. Και είναι ωραίο πράγμα να είναι ο Θεός μαζί μας. Να σας πω κάτι αδερφή, δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή μου. Θέλω να είναι ο Θεός μαζί μου πάντοτε. Τι άλλο να θέλω? Τι άλλο να θέλω? Ψάχνω να βρω, αλήθεια σας το λέω, ψάχνω να βρω τι άλλο να ζητήσω. Αλλά τελικά καταλήγω, ένα θέλω Κύριε, να είσαι μαζί μου. Αλληλούια, να με φιλάς, να με προστατεύεις, να με οδηγείς, να με συγχωρείς, να με καθαρίζεις, να με ελεείς, να ακούς την προσευχή μου, να ακούς την παράκλησή μου, να ακούς την αίτησή μου για συγχώρεση. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Πάνε λοιπόν στο βασιλιά, κοιτάξτε τώρα τι πονηροί άνθρωποι που είναι. Πού το σκεφτήκανε? Η πονηριά. Λέει, βασιλιά μου Δαρία, εσύ που είσαι ο μεγάλος αυτοκράτορας, λέμε να σου προτείνουμε ένα ολόκληρο μήνα όλοι να προσεύχονται, να δοξάζουν και να λατρεύουν εσένα. Ωραία πρόταση. Ας την κάνουν, τι θα πεις? Κύριε Δεύτερο, τι θα πεις? Είδατε αδερφοί αγαπητοί πως την έπαθε και το Δαρείο τώρα εμπιστεύω ότι θα την πατήσει.
γιατί είναι υπερήφανος. Ο Δαρίος Θανατάκους λέει: μπράβο, ωραία πρόταση. Βέβαια λέει. Πώς δεν το είχα σκεφτεί. Εμένα θα λατρεύετε ένα ολόκληρο μήνα. Εμένα θα δοξάζετε. Εμένα θα υψώνετε. Συνεχίζει η πονηριά. Ναι, αλλά αν βγάλεις εσύ διάταγμα. Βέβαια θα βγάλω διάταγμα. Ναι, αλλά και να το σφραγίσεις το διάταγμα. Γιατί είναι γραμμένο ότι ο νόμος που σφραγίζεται από το βασιλιά των Μίδων και των Περσών δεν αλλοιούται. Βέβαια λέει, ποιος θα αλλοιώσει τη δοξολογία σε μένα. Και αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι να δέχεσαι τιμές από ανθρώπους. Εκείνο που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το διάβαζα και προσευχόμουν να θυμάμαι μια φορά, ήταν ο Ναβουθέ που είχε το αμπελάκι. Ήταν γείτονας με τον βασιλιά τον Αχαάβ και είχαν και φιλικές σχέσεις. Και όταν έφτασε ο Αχαάβ να του πει: δεν μου δίνεις το αμπελάκι σου. Ο Ναβουθέ ήταν πιστός. Προσέξτε αδερφοί, ήταν πιστός ο Ναβουθέ και λέει: όχι, λέει, την κληρονομιά των πατέρων μου. Αυτό είναι δώρο Θεού, είναι αμαρτία. Και όταν ο Αχάβ ελυπήθη, ευρέθη άλλος πονηρός άνθρωπος, η Εζάβελ. Και του λέει: μη στενοχωριέσαι, εγώ θα στο δώσω. Πώς θα μου το δώσεις? Και κοιτάξτε τι χρησιμοποιεί ο διάβολος. Στέλνει ένα γράμμα και λέει: κάντε θυσία και προσφορά στο χωριό σας. Εκεί που κατοικείται, εκεί ήταν και το αμπελάκι του Ναβουθέ, και τιμήστε τον Ναβουθέ στην πρώτη θέση. Την πρώτη θέση να τη φοβάσαι, αδερφέ. Την πρώτη θέση να τη φοβάσαι. Βάλτε τον στην πρώτη θέση σαν τον πιο άγιο, τον πιο σοβαρό, τον πιο καλό. Η πιο ασφαλής θέση είναι η τελευταία, αδερφή. Η πιο ασφαλής. Η πρώτη είναι επικίνδυνη. Θεός να μας φυλάει. Να τρέχουμε πίσω-πίσω, όχι στα καθίσματα, στη θέση. Πίσω στο κάθισμα μπροστά να κάθεσαι. Για να ακούς πιο καλά, ιδίως όταν δεν έχουμε μικρόφωνα και μεγάφωνα. Η πρώτη θέση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και να πω κάτι άλλο, αδερφοί. Μέσα στην οικογένειά σου, και ιδιαιτέρως αν όλη η οικογένειά σου είναι πιστή, μην παίρνεις την πρώτη θέση. Μη λες εγώ θα κάνετε αυτό που σας λέω. Μπορείς να πάρεις την τελευταία θέση, να τους ρωτάς όλους, να σε φωτίζει ο Θεός, να γίνεται ό,τι θέλει ο Θεός. Να δεις πως και εσύ θα είσαι ευλογημένος και εσύ θα είσαι ευλογημένη και τα παιδιά σου θα είσαι ευλογημένοι και όλη η οικογένεια στην παρουσία του Θεού. Μην μπαίνεις μπροστά. Άσε μπροστά να μπει ο Χριστός. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε εμείς οι άντρες? Οι σύζυγοι, επειδή μας λέει ο λόγος του Θεού οι γυναίκες να υποτάσσονται, αλλά δεν το λέει σε εμάς, το λέει στις γυναίκες. Και επειδή το λέει στις γυναίκες, το παίρνω εμείς. Εσύ πάψε, δεν ξέρεις, να υποτάσσεσαι σε μένα. Και τα κάνει μουσκεμά ο άντρας. Ενώ αν πει τι λες, γυναίκα μου. Θυμάμαι, αδερφή αγαπητή, όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, γιατί τώρα έχω μείνει εγώ και η γυναίκα μου, δεν υπάρχει άλλος, τέλειωσε. Άρα λοιπόν, ό,τι λέει η γυναίκα μου, εγώ υποτάσσομαι στη γυναίκα μου. Τη ρωτάω, πάντοτε με ρωτάει. Αλλά όταν ήταν τα παιδιά, τα ωραιότερα μηνύματα και μαθήματα τα είχαμε πάρει από τα παιδιά τα μικρά. Μωρά, λέω, τώρα μεγαλώσανε, δεν έχουν τη σοφία που είχαν τότε. Γιατί είχαν την απλότητα του Θεού τότε. Είναι μεγάλη δουλειά να ρωτάς. Θυμάμαι, είχε έρθει. Και θα σας πω και το όνομά του, γιατί είναι πολύ καλός αδερφός, ο Βαγγέλης ο Ακριτόπουλος, ο οποίος ήταν μια ζωή παιδίατρος, αλλά ιδιώτης. Και ο Θεός τον ευλόγησε, είχε ταλαιπωρίες, να μην αναφερθούμε σε αυτές τις οικογενειακές, και τον έκανε διευθυντή στην παιδιατρική κλινική της Λαμίας. Και ήρθε μια μέρα και μου λέει: αδερφέ, ούτε πείρα έχω, τι θα κάνω? Ή αυτός μου το πει, εγώ το είπα, δεν έχει σημασία. Και προσευχήθηκα και πιστεύω ότι ο Θεός με φώτισε. Αλλά με φώτισε όχι μόνο για τον Βαγγέλη, και για μένα και για όλους μας. Του λέω: αδερφέ Βαγγέλη, ξέρεις τι θα κάνεις? Όταν υπάρχουν πράγματα, μου λέει, γιατί δεν τα ξέρε. Δεν είχε την εμπειρία του νοσοκομείου. Και είναι πολύ σοβαρό να μην έχεις την εμπειρία του νοσοκομείου και να είσαι διευθυντής γιατρών που είναι πιο έμπειροι και πιο ικανοί από σένα. Πολύ σοβαρό.
Γιατί αν χάσεις την αξιοπιστία σου, αν χάσεις δεν μπορείς τίποτα να κάνεις μετά. Και του λέω, αδερφέ Ευαγγέλη, αλλά ο Θεός με φώτισε, το σκέφτηκα εγώ. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Του λέω, θα τους φωνάεις όλους τους γιατρούς στα περιστατικά τα ιδιαίτερα. Τους βάζεις μπροστά και θα τους λες, τι λες εσύ και μετά ξαναρχίζεις πάλι. Τώρα τι λες εσύ. Και αν δεν καταλάβεις, θα ξαναρχίζεις πάλι. Και μέσα σε μία, δύο, τρεις φορές θα σας έχει φανερώσει ο Θεός το καλύτερο. Και ξέρεις, τα λένε όλοι. Πολύ καλός ο διευθυντής αυτός. Βρήκε τη λύση του προβλήματος. Και εσύ δεν θα την έχεις βρει, θα την έχουν βρει αυτοί. Αλλά ο Θεός θα τους έχει φωτίσει και εσένα θα σε συστήσει ο Θεός. Πέρασε ένας χρόνος. Του λέω, αδερφέ, πώς πας? Ο καλύτερος διευθυντής που έχει περάσει από το νοσοκομείο. Δόξα στον Θεό, ο καλύτερος. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και μέσα στην εκκλησία ισχύει αυτό. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και μαζευόμαστε οι πρεσβύτεροι, τους ρωτάω όλους. Και μια φορά, και τώρα τους το είπα και το κόλπο, τώρα τους το μαρτύρησα. Και μια φορά και δυο φορές και τρεις φορές και τέσσερις φορές και έρχεται μετά ομοφωνία και λέω αυτό και κάνω και τον έξυπνο. Αλλά δεν το κάνω εγώ, δηλαδή είναι ο Κύριος που φωτίζει. Αλλά αυτό όμως, αδερφοί, μπορείτε να το κάνετε, μπορούμε να το κάνουμε και στην οικογένειά μας. Ρώτα τα παιδιά σου, μην τρέπεσαι. Δεν ξέρεις πιο πολλά από τα παιδιά σου. Συνήθως εμείς οι μεγάλοι κάνουμε πιο σπουδαία λάθη. Γιατί παίρνουμε αποφάσεις σε σπουδαίες καταστάσεις. Ενώ στα παιδιά αφήνουμε αποφάσεις να πάρουν σε μικρά πράγματα, γι' αυτό δεν κάνουν μεγάλα λάθη. Ρώτα. Αδερφοί, να ρωτάμε. Τον αδερφό μας, την αδερφή μας, και να προσευχόμαστε πριν ρωτάμε. Θυμάμαι μια φορά, είχα πριν από λίγες μέρες. Είχα μια δυσκολία στη δουλειά και δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Και λέω, τι να κάνω τώρα, αλλά το κόλπο το ξέρω. Θα πάω να ρωτήσω. Και ήταν μπροστά μου ένας αδερφός. Του λέω, αδερφέ, τι να κάνω. Αυτός ο αδερφός είναι καλός αδερφός, αλλά δεν ξέρει από δουλειά, τη δική μου δηλαδή τη δουλειά, και πιο καλά είναι αυτά. Γιατί αν ήξερα τη δική μου τη δουλειά, θα μου μίλαγε με τη σοφία τη δική του. Αλλά εγώ δεν ήθελα τη σοφία τη δική του, ήθελα τη σοφία του Θεού. Και το βρήκα μπροστά μου, λέω, τι βρήκα τη λύση. Χριστέ μου, φώτισε τον. Και λέω, αδερφέ, τι λες να κάνω. Μου λέει, πού να ξέρω εγώ. Λέω, δεν θέλω να μου πεις αυτό που ξέρεις εσύ. Τώρα να προσευχηθείς, να σου φανερώσει ο Θεός. Και ξέρετε τι έγινε. Εκείνη τη στιγμή μου λέει, καλά μου λέει, έτσι να κάνεις. Και ήταν από το Θεό, αδερφή. Και μόλις μου το είπε, βρήκα τη λύση. Λέω, αυτό είναι. Τον φίλησα και έφυγα. Λέω, δόξα στον Θεό, ο Κύριος με ευλόγησε. Εμένα με ευλόγησε ο Κύριος. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό για τον αδελφό, γιατί γι' αυτόν τον ευλόγησα. Δεν το κατάλαβε. Λέω, κοίταξε να δεις πόσο απλό ήτανε. Πόσο απλό είναι, αδελφοί, το θέλημα του Θεού και οι λύσεις του Θεού, δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Πόσο απλό ήτανε. Να τη λιθοβολήσουμε ή όχι. Ο πρώτος, ο αναμάρτητος, να ρίξει, ο αναμάρτητος πρώτος να ρίξει το λίθο. Τόσο εύκολα. Αλλά πού να το σκεφτεί άνθρωπος? Μόνο ο Θεός μπορεί να το σκεφτεί. Για φέρε μου το δινάριο, ποιον έχει απάνω? Λέει, τον Κέσαρα. Στον Κέσαρα δώσε τα του Κέσαρος. Και στον Θεό δώσε τα του Θεού. Αποστομώθησαν. Θέλουμε τη σοφία του Θεού, αδερφοί. Μη χρησιμοποιείς τη δική σου τη σοφία, θα αποτύχεις. Θέλουμε τη σοφία του Θεού. Ρώτα! Ρώτα τον Κύριο, ρώτα τον αδελφό σου. Ρώτα βρες το πιο μικρό. Συγχώρεσέ με, Κύριε, για την έκφραση. Το πιο αγαθό. Να μην πω το πιο χαζό. Δεν υπάρχουν χαζοί μέσα στην εκκλησία. Από τη στιγμή που πιστεύουν είναι όλοι έξυπνοι. Ρώτα τον ποιον που δεν ξέρει. Και να δεις ο Θεός τι απάντηση θα σου δώσει. Αλλά βεβαιώσου ότι είναι από το Θεό. Μην κάνουμε και αφροσύνες. Ο Θεός να μας φωτίζει. Τώρα τι θα κάνει ο Δανιήλ? Βγήκε διάταγμα. Όποιος δεν προσκυνάει για 30 μέρες τον Δαρίο, να τον ρίξουνε στο λάκκο με τα λιοντάρια. Παγίδα τέλεια. Πλήρης παγίδα. Καμία πιθανότητα σωτηρίας. Όταν λοιπόν το υπέγραψε και το σφράγισε ο Δαρίος, πάνε οι πονηροί και του λένε, βασιλιά μου, υπάρχει ένας Ιουδαίος που τον έχεις εκεί και πρόεδρο των προέδρων.
των προέδρων που ξέρεις τι κάνει. Τι κάνει. Όπως έκανε παλιά, κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ προσεύχεται. Και όχι μόνο προσεύχεται, ανοίγει και το παράθυρο και στρέφεται προς την Ιερουσαλήμ και δοξάζει το Θεό. Προσέξτε αδερφοί αγαπητοί τώρα τον Δανιήλ. Δεν είπε ένα μήνα Χριστέ μου, συγχώρεσέ με. Εγώ έτσι θα έλεγα ίσως. Ένα μήνα δεν πειράζει. Ξέρεις πόσο σ' αγαπά, αλλά μην με ρίξουν και στο λάκκο με τα λιοντάρια. Ένα μήνα. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτός ο μήνας ή αυτό το λίγο σε παράβαση θα έφερνε το Θεό στην δύσκολη θέση να μην μπορεί να ευλογήσει το Δανιήλ. Και ο Δανιήλ έχει να μετρήσει το λάκκο με τα λιοντάρια και την ευλογία και την παρουσία του Θεού. Τι θα διαλέξει. Γι' αυτό τον εμπιστεύεται ο Θεός. Γι' αυτό τον αγαπάει ο Θεός. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα διάλεγαν αυτή την απόφαση. Και δεν ξέρω για σας, δεν θέλω να σκεφτώ για σας, για τον εαυτό μου λέω. Κύριε λέω, μην με φέρεις σε τέτοια δοκιμασία, σε τέτοιο πειρασμό, γιατί είμαι αδύνατος άνθρωπος. Ο Δανιήλ όμως αδερφοί αγαπητοί ήταν δυνατός. Και ξέρετε τι μ' αρέσει. Ο Ιησούς Χριστός μας λέει να προσευχόμαστε μη εισέν έγκυσις πειρασμών. Επειδή ξέρει τις πονηριές του διαβόλου, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ξέρει τις πονηριές του διαβόλου. Ξέρει την αδυναμία μας. Ξέρει ότι δεν είμαστε σαν τον Δανιήλ. Τρεις ήταν. Νόε, Ιώβ και Δανιήλ. Όλοι οι άλλοι εμείς, παρ' τον ένα χτύπα στον άλλον είμαστε. Δεν έχουμε τίποτα το καλό. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού μας δικαιώνει και μας αγιάζει. Γι' αυτό προσεύχεστε λέει και να το προσευχόμαστε αδερφοί και μην ξεχνάμε. Κύριε μη με φέρεις σε πειρασμό. Κύριε διώξε μακριά το διάβολο. Κύριε φέρε με στην ελευθερία του πνεύματός σου του Αγίου. Τώρα ο Δανιήλ τι θα διαλέξει. Ευχαριστούμε το Θεό για το λόγο του αδερφοί. Γιατί υπήρχε ο Δανιήλ που διάλεξε τα λιοντάρια. Για σκέψου, τα διάλεξε τα λιοντάρια. Το αποφάσισε. Λέει καλύτερα να με φάνε τα λιοντάρια παρά να αποστατήσω από τον Κύριό μου. Πω. Δεν είναι συγκλονιστικό αδερφοί. Θα μου πείτε το κάνανε και οι αδερφοί μας μετά. Μα όσοι και να το έχουν κάνει πάντοτε είναι συγκλονιστικό. Τους ρίχνανε λέει στα λιοντάρια οι Ρωμαίοι. Δεν είναι απλό πράγμα αδερφοί. Δεν είναι απλό πράγμα. Ο Θεός να μας φυλάει, να μας φυλάει από τον πειρασμό, να μας φυλάει από τον εχθρό, τις πονηριές. Και ο Δαρίος αγωνιζόταν ο καημένος να τον γλιτώσει. Έλα βρε Δανιήλ, ένα μήνα μην προσεύχεσαι. Και ο Δανιήλ δεν μπορώ βασιλιά μου. Ας τον συγχωρήσουμε να αποσύρουμε τίποτα οι άλλοι πονηροί, σκληροί άνθρωποι. Τον καταφέραν, τον παγιδεύσανε. Αδερφέ, και να σε παγιδεύσουνε, μη φοβάσαι. Ζήτα το Χριστό και θα βρει τη λύση. Και τελικά η λύση δεν βρέθηκε. Και ο Δανιήλ το βράδυ έπεσε μέσα στο λάκκο με τα λιοντάρια. Και οι άλλοι για να μην γίνει και καμιά πονηριά από το Δαρίο, του λένε να βάλουμε και ένα λίθο και να το σφραγίσουμε και με τη δική σου τη σφραγίδα βασιλιά και με τη δική μας σφραγίδα. Μας κοροϊδέψει και στείλει το βράδυ κανέναν πριν προλάβαινε να το φάνε και να τον βγάλει. Και ο Δαρίος τόσο πολύ τον αγαπούσε, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, μ' αρέσει κάτι που είπε ο Δαρίος τη νύχτα και αυτό που είπε το πρωί. Τη νύχτα λέει, ο Θεός σου Δανιήλ όταν απελπίστηκε ότι δεν μπορεί να τον μεταπίσει και να τον γλιτώσει, βλέποντας την πίστη του, λέει ο Δαρίος στο Δανιήλ, ο Θεός σου τον οποίο εσύ λατρεύεις ακαταπαύστος, αυτός θα σε ελευθερώσει. Δηλαδή αυξήθηκε και η πίστη του Δαρίου τώρα με τα λόγια και με την απόφαση του Δανιήλ, και η πίστη του Δαρίου λέει θα σε σώσει ρε παιδί μου, τόσο πιστός που είσαι δεν μπορεί, αν είναι Θεός θα σε σώσει, δεν μπορεί να μην σε σώσει. Και έφυγε γεμάτος πίστη, πήγε στο δωμάτιό του, δεν έβαλε λέει ούτε να φάει, ούτε μουσικά όργανα να τον διασκεδάσουνε και ούτε και κοιμήθηκε.
από την αγωνία. Αλλά όταν ξύπνησε είχε χάσει την πίστη του. Όχι όταν ξύπνησε, όταν πέρασε η ώρα. Η αγωνία, η προσμονή σου λυκοστεύει την πίστη. Και αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Προσεύχεστε! Και εγώ το λέω αλλιώς, για να μην αποκάμετε. Προσεύχεστε! Γιατί περιμένω πότε, Κύριε, η πίστη λιγοστεύει. Λιγοστεύει. Και ο Θεός για να μην λιγοστέψει και χάσει και χαθεί η πίστη σου, μας λέει προσεύχεστε και μην αποκάμετε. Αν δεν θέλετε να αποκάμετε, προσεύχεστε. Είναι ωραίο δώρο, αδερφοί αγαπητοί, αυτή η πρόταση του Θεού. Όταν βλέπεις ότι αποκάμεις, πήγαινε στην προσευχή. Τι θα γίνει? Ξέρει ο Θεός τι θα γίνει. Θα σε επισκεφθεί, θα σου δώσει δύναμη, θα σε πληρώσει με το Πνεύμα το Άγιο, θα σε βαφτίσει με το Πνεύμα το Άγιο, θα σου μιλήσει, θα σε αφήσει έτσι? Πας και προσεύχεσαι και τον εξητάς, θα σε αφήσει έτσι? Πρόσεχε μόνο, όταν αποκάμεις, μην τυχόν και αποκάμεις και στην προσευχή. Χάνω, περνάει ο καιρός και δεν προσεύχομαι πια, αφού δεν μ' άκουσε τόσο καιρό. Μα δεν υπάρχει πιθανότητα να μην σε ακούσει, αλλά πρέπει να του φωνάξεις για να σε ακούσει. Προσευχή είναι πολύ ωραίο δώρο, αδερφοί. Και κάποτε ίσως κάνουμε και ένα μάθημα ειδικό για την προσευχή. Είναι πολύ μεγάλο δώρο. Και πολλές φορές το ξεχνάμε. Και πολλές φορές το παραμελούμε. Το πρωί σηκώνεται και πάει τώρα χωρίς πίστη. Κλαθμυρίζοντας. Λέγοντας, Δανιήλ, Δανιήλ, δούλε του Θεού του ζώντος, ο Θεός τον οποίον σύ λατρεύεις ακαταπαύστος, μπόρεσε να σε ελευθερώσει εκ των λεόντων? Δεν θα μπόρεσε. Είδατε, αδελφοί αγαπητοί, πως πέφτει η πίστη. Το βράδυ είπε θα σε ελευθερώσει. Το πρωί, μα, λες να σε ελευθερώσει μέσα σε 8 ώρες, σε 6 ώρες, σε 10 ώρες. Μα τι είναι η καρδιά του ανθρώπου, Τι είναι η καρδιά του ανθρώπου? Και ας μην πούμε για το Δαρείο, πόσες φορές και εμείς κοιμόμαστε με πίστη και ξυπνάμε με απιστία. Πόσες φορές, αδελφοί. Αλληλούια. Έρχομαι εδώ στην εκκλησία σε τέλεια απιστία. Κάποιες φορές δεν γίνεται τίποτα. Γονατίζω, έρχεται ο Θεός, μου μιλάει, με ευλογεί, φεύγω πετώντας. Πέφτω στο κρεβάτι πετώντας. Όλη τη νύχτα αδειάζει. Αδειάζει, ξυπνάω, πάλι τα ίδια. Αλλά είναι πολύ καλός ο Θεός. Είναι πολύ καλός ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, γιατί δεν συμμερίζεται την αδυναμία του ανθρώπου. Άλλωστε αυτός μας έφτιαξε. Αλλά και αυτός έγινε άνθρωπος. Και αυτός είναι ομοιοπαθής με εμάς. Μόνο που ήταν άνθρωπος, αναμάρτητος και άγιος. Αλλά όμως έπαθε και πέρασε τα ίδια με εμάς. Αλληλούια. Ιδινήθη κλαθμυρίζοντας. Πόσο μ' αρέσει το διαβάζω. Βλέπω έναν βασιλιά αδύνατο πια, ξενυχτισμένο, νηστικό, άϊπνο, μαύρα τα μάτια, άπλυτο. Ξέρεις να πει εμκεί μας όλη τη νύχτα από την αγωνία σου. Και πήγε τώρα, πού είσαι βασιλιά αυτοκράτορα? Όμως αγαπούσε το Δανιήλ, αδερφοί. Πολύ τον αγαπούσε το Δανιήλ. Πολύ τον σεβόταν το Δανιήλ. Να κάνω μια ερώτηση. Αγαπάς τον αδερφό σου, αδερφέ? Τον αγαπάς? Έχεις ξενυχτήσει ποτέ για τον αδερφό σου? Όπως να πω τώρα πιο σοβαρά πράγματα. Έχεις ξενυχτήσει για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου? Έχεις ξενυχτήσει? Πώς τα βλέπετε? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Έχεις ξενυχτήσει για τον άντρα σου, αδερφοί? Και πολλές φορές παραπονιόμαστε. Αυτή η γυναίκα μου, ρε παιδί μου, έχει ξενυχτήσει για τη γυναίκα σου. Αυτός ο άντρας μου, όλο έτσι και έτσι και... Έχεις ξενυχτήσει για τον άντρα σου? Εγώ δεν έχω. Γι' αυτό δεν έχει στρώσει ακόμη η γυναίκα μου. Άμα ξενυχτήσω, πιστεύω ότι θα στρώσει και η γυναίκα μου, αλλά ξενυχτήσει και η γυναίκα μου, θα στρώσω κι εγώ. Τι ωραία πράγματα, αδερφοί αγαπητοί. Δανιήλ, Δανιήλ, κλαίγοντας, ο Θεός τον οποίον λατρεύεις ακαταπαύστος, ιδινήθη να σε ελευθερώσει εκ των λεόντων. Και βάλει τα αυτή να δει, θα ακούσει τίποτα? Η τσιμουδιά. Και ακούει, αδελφοί αγαπητοί, τι ωραία. Σήμερα που δεν έχουμε μικρόφωνο σας τα λέω πιο ωραία. Επίτηδες. Και
Ακούει μια γλυκιά φωνή από κάτω. Αλλά τι ωραία, αδελφοί, που θα ήταν αυτό το άκουσμα του Δαρίου και το άκουσμα του Δανιήλ. Για σκεφτείτε και ο Δανιήλ εκεί κάτω μέσα στα λιοντάρια να ακούσει το Δαρίο να του λέει «Μπόρεσε!» Τι χαρά θα είχε να πει «Αμήν! Μπόρεσε!» Τι χαρά θα είχε και τι ευλογία θα αισθάνθηκε. Και του φωνάζει από μέσα «Ο Θεός βασιλεύ ζήθη στον αιώνα! Ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελον αυτού και έφραξε τα στόματα των λεόντων και δεν με έβλαψαν!» Πω πω χαρά! Αλλά όμως, αδελφοί, δεν σταμάτησε εκεί. Και δεν σταμάτησε εκεί για μας, αλλά και για το Δαρίο. Γιατί αθωότης ευρέθη εν εμή ενώπιον αυτού και έτι ενώπιον σου βασιλεύ πτέσμα δεν έπραξα. Τι ωραία παρησία. Όταν έχουμε, λέει, παρησία, ότι ζητάμε, μας ακούει και μας το δίνει. Αθωότης βρέθηκε σε μένα ενώπιον του, λέει ο Δανιήλ. Δεν έπαψα να τον λατρεύω. Μήπως τον λάτρευες και μέσα στο λάκκο. Εκεί ήταν αν τον λάτρευε. Εμείς μόνο στο λάκκο τον λατρεύουμε, αδερφοί, τόσο πολύ. Αλλά ο Δανιήλ πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μόνο στη δοκιμασία προσευχόμαστε κατά παύστος. Όταν όμως έρθουν καλά τα πράγματα, λιγοστεύει η προσευχή μας. Κύριε μου, σε ευχαριστούμε. Είναι πολύ καλός ο Θεός. Τον αγαπάς, αδερφέ, τον Χριστό. Τον αγαπάς τον Χριστό. Πολύ σ' αγαπάμε, Κύριε μου, πολύ σ' αγαπάμε. Αμήν, αδερφοί, πολύ σ' αγαπάμε, Χριστέ μου. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Του. Ήθε αθωότης να βρίσκεται πάντοτε επάνω μας, με το αίμα του Χριστού και ενώπιον του Θεού, και αθωότης να βρίσκεται πάντοτε επάνω μας, ενώπιον των ανθρώπων, πάλι με το αίμα του Χριστού. Ο Δαρίος έβγαλε την πέτρα, τον έβγαλε έξω, σκεφτείτε, χαρά, αγκαλιασμένη, και δίπλα την περιοχή ήταν και οι άλλοι που τον έριξαν. Πήγαν όλοι μαζί να δουν, οι άλλοι, άντε άνοιξε να δούμε, έμεινε κανένα κοκαλάκι κάτω. Η επιθυμία τους να σου δοξολογήσουν, να σου το κραυγάσουν, τα καταφέραμε. Αλλά ένα σας πω, αδελφοί, ο διάβολος δεν μπορεί να τα καταφέρει. Ο Ιησούς Χριστός του σύντριψε το κεφάλι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αν μετανοείς, τίποτα δεν μπορεί να καταφέρει ο διάβολος επάνω σου. Τίποτα, δεν έχει καμία εξουσία. Ούτε να σε αγγίξει, ούτε τίποτα. Μόνο το αίμα του Χριστού να είναι πάντοτε πάνω σου. Μόνο να ζητάς χάρη και συγχώρεση από το Θεό. Τίποτα δεν μπορεί να καταφέρει. Πήγανε να τον δούνε διαμελισμένο. Και τον είδανε ζωντανό και ευλογημένο. Ίσως ήταν η πιο ωραία νύχτα της ζωής του Δανιήλ μέσα στο λάκκο των λεόντων. Όχι γιατί ήταν παρέα όλη τη νύχτα με τα λιοντάρια, αλλά γιατί ήταν παρέα όλη τη νύχτα με τον άγγελο του Κυρίου. Τι ωραία νύχτα! Όλο δίπλα του ήταν ο άγγελος. Σηκωνόταν τα λιοντάρια, στη μέση έμπαινε ο άγγελος. Κύριε Θεέ μου, τι ωραία νύχτα, για σκέψου, Κύριε, αξίωσέ μας να περάσουμε μία ολόκληρη νύχτα με άγγελο Κυρίου. Πω πω, αλληλούια. Ή πιο καλά με τον Χριστό. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας. Ο Δαρίος όταν τον είδε ζωντανό και τους είδε τους άλλους κατατεθλιμμένους που δεν πάθανε τίποτα, τους ρίχνει μέσα αυτούς. Και ξέρετε τι λέει η Γραφή. Και το λέει για μας. Πρόσεξε, λέει, μη σκάβεις το λάκκο του άλλου, γιατί κλουπ θα πέσει εσύ μέσα. Πρόσεξε, μη σκάβεις λάκκους, κλείνε λάκκους. Μη βάζεις παγίδες, βγάζε παγίδες. Γιατί αν βάλεις παγίδες, αν βάλεις λάκκους, εσύ θα πέσεις μέσα. Αν όμως βγάζεις παγίδες, εσύ θα ευλογηθείς. Μέσα τους έριξε. Και πριν πέσουν ακόμη, τους είχαν κατασπαράξει, λέει, τα λιοντάρια. Και από εκείνη τη στιγμή ο Δαρίος, και είναι απίστευτο να το ξέρουμε εμείς τώρα που διαβάζαμε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, Δαρίου Παρισάτιδος έσονται τέκνη, παιδες δύο, πώς το λέγανε αυτό, και να ξέραμε ότι αυτός ο άνθρωπος δόξαζε το Θεό όταν εμείς δεν τον δοξάζαμε, όταν εμείς δεν ξέραμε.